Κύριε Πίμποντι, είστε ένας νομπελίστας επιστήμονας, διεθνούς φήμης εξερευνητής και χρυσός Ολυμπιονίκης στο Μήκος και στο Δέκαθλο. Είστε σίγουρος ότι δύναστε να αναλάβετε την ανατροφή ενός αγοριού? Δεδομένων των επιτευγμάτων μου, μα πόσο δύσκολο μπορεί να είναι? Πολύ καλά. Εάν ένα αγόρι μπορεί να έχει ένα σκύλο, δεν βλέπω το λόγο να μην μπορεί ένα σκύλος να υιοθετήσει ένα αγόρι. Του χρόνου, ο πιο έξυπνος σκύλος του κόσμου, καλά το πας, Peabody, θα αντιμετωπίσει μια μεγάλη πρόκληση. Όσο μακριά σου και να βρίσκομαι. Γεια, κύριε Peabody! Θα γίνει πατέρας. Ο George Washington, τι είδους δέντρο έκοψε? Κυρία, ο George Washington δεν έκοψε κανένα δέντρο. Ο κόσμος τα λέει αυτά για να μάθουν τα παιδιά να μην λένε ψέματα. Κάποιος ξέρει πολύ καλά ιστορία, Βένι. Κύριε Peabody, ο Sherman προκάλεσε έναν καυγά σήμερα. Εάν οι γονείς του κοριτσιού υποβάλουν μήνυση, θα σας αφαιρεθεί η κηδεμονία του Sherman μόνιμα. Πες, ποια ήταν η αιτία? Η Πένι με είπε σκύλο. Ω, γλυκέ μου. Ποιος περιμένουμε? Θα δεις. Και πρέπει να σου πω, Peabody, πως ό,τι έχει σχέση με την κόρη μου είναι πάρα πολύ σπουδαίο και... Εμπρός! Θα απαντήσω στην έρευνα. Πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά για τον George Washington? Μου υπόσχεσαι ότι δεν θα πεις τίποτα για αυτό που θα σου δείξω. Το λέει χρονοαυγό. Πού πήγες με αυτό? Όχι πού, Πένι. Πότε. Πού είναι η Πένι? Στην αρχαία Αίγυπτο. Την έβαλε στο χρονοαυγό? Το ήθελε πολύ. Φύγαμε. Γεια σου, Πένι. Είμαι η πριγκίπισσα Χατσεψούτ. Πολύτιμο άνθος του Νείλου. Εάν νομίζω ότι θα σε αφήσουμε εδώ, πλανά σε εκτράν πλάνη ονείρου. Δεν το πιάσα. Πιάστε το σκύλο! Πρόσεχε, Sherman. Είναι μια παγίδα. Πάρε, λάθος, πλοίο, άνθρωπος, πληρώσει. Τώρα η σειρά σου. Το πλοίο του Ραμίσκε παλιά, Χάσαμε. Από την DreamWorks, ο κύριος Peabody και ο Sherman. Κύριε Peabody! Κρατήσου, Sherman! Λοιπόν, Sherman, με την οπίστια εκτόξευση πιάσαμε πάτο. Δεν το πιάσα. Και σε 3D.